επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν σημαίνει ότι πατάω ένα κουμπί και επανεκκινείται ο αθλητισμός. Αυτό συνιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων στήριξης. Παρ' όλα αυτά, οι συνέπειες του λουκέτου λόγω των μέτρων της κυβέρνησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι πολύπλευρες και έχουν οδηγήσει στην όξυνση των ήδη σοβαρών χρόνιων προβλημάτων. Η οικονομική ασφυξία στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού λόγω της περικοπής στις επιχορηγήσεις όλων των ομοσπονδιών, στην πεπατημένη της συνεχόμενης μείωσης των αθλητικών επιχορηγήσεων από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, προφανέστατα λειτουργεί απαγορευτικά για την επαναλειτουργία των σωματείων. Το ΔΕ πρόγραμμα Χυλών από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα. Απλώς διαχειρίζεται τις μειώσεις, το ψαλίδεσμα στις επιχορηγήσεις και μάλιστα με την προχειρότητα της επιλογής των κριτηρίων και ιδιαίτερα για τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν σημαντικό όγκο αθλητών και αγώνων, συμμετοχές σε διοργανώσεις, προολυμπιακά τουρνουά, διεθνή meeting, αθλητικά camp, προετοιμασίες και πάει λέγοντας. Πολύ περισσότερο βέβαια φέτος που είναι και η Ολυμπιακή χρονιά. Ως αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών, έρχεται ο περιορισμός μεγάλου μέρους των ζωτικών παροχών σε χιλιάδες αθλητές, στις οικογένειές τους, στους προπονητές, στους εργαζόμενους που είναι στο χώρο του αθλητισμού, που η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό και είναι χωρίς εισόδημα για πάρα πολλούς μήνες. Με τα παραπάνω λοιπόν δεδομένα, σωματεία, αθλητές, γονείς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της επανεκκίνησης, χωρίς να υπάρχουν μέτρα στήριξης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σχετικά με τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν έχει αποφασιστεί ούτε η κατάργηση των χαρατσιών και η πλήρης απαλλαγή των σωματείων από οφειλές. Παράλληλα, τη στιγμή που υπάρχουν οδηγίες της Γενικής Γραμματείας για όσους μετέχουν από οποιοδήποτε πόστο, είτε είναι αθλητές, είτε προπονητές, είτε προσωπικό, σε μια αθλητική διοργάνωση, απαιτούν την υποχρεωτική διενέργεια rapid test για το λεγόμενο αρνητικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να προβλέπεται καμία μέρημνα για το ποιος αναλαμβάνει αυτό το κόστος για τα διαγνωστικά τεστ. Τα αναλαμβάνει φυσικά ο αθλούμενος, το αναλαμβάνει ο γονέας με ένα δυσβάσταχτο κόστος. Και αν είναι και δύο και τρία παιδιά στην οικογένεια, τότε μιλάμε ότι θέλουμε μεροκάματα και μεροκάματα. Η πραγματικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα χνάρια των προκατόχων της, γιατί δεν το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία, και προφανώς, κατά την άποψη τη δική μας, στοχεύει στην εξαφάνιση μικρών ομάδων και στο χτύπημα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, προφανώς προς όφελος του αθλητισμού εμπορεύματος, καταργώντας το δικαίωμα στην άθληση για όλους. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα λάβετε, έτσι ώστε να υπάρξει ασφαλής επανεκκίνηση του αθλητισμού με κρατική ευθύνη και όχι ατομική ευθύνη, χωρίς επιβάρηση σωματείων, αθλητών, γονέων, για έκτακτη επιπλέον χρηματοδότηση σωματείων και ομοσπονδιών, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες λειτουργίας τους και για να απαλλαγούν τα σωματεία από αυτά τα μισθώματα, χαράτσια και οφειλές για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, όπως έχω ενημερώσει ξανά από αυτό το βήμα, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μείναμε αμέτωχοι στις εξελίξεις. Επεξεργαστήκαμε εντατικά και ήδη υλοποιούμε πλάνο ασφαλούς επανέναρξης της αθλητικής δραστηριότητας υπό τις νέες συνθήκες ανάλογα με τις εξελίξεις των επιδημιολογικών δεδομένων. Και μπορούμε να πούμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, διότι γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Κουβαλώντας την εμπειρία ενός χρόνου και πλέον, προχωράμε με βήματα σταθερά για να φτάσει ο ελληνικός αθλητισμός στη δική του ελευθερία. Και ασφαλώς δεν είναι μόνο τα λεπτομερή υγειονομικά μέτρα που έχουμε λάβει. Έχουμε μεριμνήσει και προχωρήσει στην οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων της χώρας μας. Αλήθεια, κύριε συνάδελφε, καθώς φαίνεται από την κοινοβουλευτική σας παρουσία, ότι σας απασχολεί έντονα ο ελληνικός αθλητισμός. Αναρωτιέμαι, γιατί δεν έχετε αναγνωρίσει κανένα θετικό μέτρο που έχει ληφθεί όλους αυτούς τους μήνες από την κυβέρνησή μας, εσείς που εμφανίζεστε συχνά πυκνά ως θειασότης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, γιατί δεν έχετε αναγνωρίσει βήματα
που η πλειοψηφία των εκπροσώπων του εραστεχνικού αθλητισμού έχουν χαιρετήσει δημόσια. Έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια, προχωρήσαμε στην απευθείας επιχορήγηση των εραστεχνικών αθλητικών σωματείων για την άμεση ενίσχυσή τους, με απόλυτη διαφάνεια και πάνω σε αντικειμενικά κριτήρια. Ορισμός της άμεσης στήριξης της βάσης του αθλητισμού με μια επανάσταση του αυτονόητου, δηλαδή όπως έχουμε αναφέρει και τα ίδια τα σωματεία έχουν συμφωνήσει. Και δεν είπατε μόλις μία κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται θάρρος για να γνωρίσετε κάτι θετικό που γίνεται από την κυβέρνηση. Ναι, κάναμε το αυτονόητο. Αποφασίσαμε να νοικοκυρέψουμε το αθλητικό τοπίο, να βάλουμε τάξη πάντα με διαφανείς διαδικασίες σε ένα καθεστώς ημινομιμότητας που υπήρχε στα αθλητικά σωματεία. Λειτουργεί για πρώτη φορά Μητρώο Εραστεχνικών Αθλητικών Σωματείων. Δηλαδή, για το αυτονόητο έπρεπε να έρθει η κυβέρνησή μας να το πράξει. Ένα βήμα με άμεση επίδραση στη βάση. Και όχι μόνο δεν το στηρίξατε, αλλά εκτεθήκατε αρκετές φορές με αβάσιμες κατηγορίες σε αυτή εδώ την αίθουσα περί χειραγώγησης του αθλητισμού. Ευτυχώς που δεν κάναμε πίσω φυσικά και συνεχίσαμε αταλάντευτα το έργο μας. Να σας θυμίσω ορισμένα μέτρα στήριξης του εραστεχνικού αθλητισμού. Για να διευκολύνουμε τα σωματεία την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, μεριμνήσαμε αστραπιαία για την ένταξή τους στους επιπλέον ΚΑΔ για τα μέτρα στήριξης και κατά τη διάρκεια του lockdown του περασμένου Ιουνίου. Για όλους τους εργαζόμενους απασχολούμενους στα εραστεχνικά αθλητικά σωματεία και τις ομοσπονδίες της χώρας μας. Προχωρήσαμε σε φορολογικές ελαφρύνσεις προς όφελος του αθλητισμού. Με τον νόμο 47-14 του 2020 του Υπουργείου Οικονομικών, ρυθμίσαμε ώστε τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων από Σεπτέμβριο, ελπίζω πως θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα, πρώτα ο Θεός, να υπαυθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13%. Η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών να εξομοιωθεί με αυτή των αμοιβωμένων αθλητών, να μειωθεί δηλαδή στο 22% από το 45% που ήταν μέχρι πρότινος. Στο νόμο 46-46 του 19 προβλέψαμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 45% για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολίου μεταγραφής ή για την ανανέωση ή λύση συμβολίου συνεργασίας, αλλά και τη μείωση του ποσού του φόρου κατά 20% από 10% που ίσχυε επί των ποσών δωρεών προς τα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία και μόνο. Δώσαμε δηλαδή λύση σε ένα εύλογο και κέριο ζήτημα πολλών ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις τους των αθλητών τους, με βάση το άρθρο 66 του νόμου 47-35, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων που εντρέπουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα Ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Και μιας αναφερθήκατε και για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στη ΓΟΓΟΑ από τα αθλητικά σωματεία, σας ενημερώνω ότι, σας υπενθυμίζω μάλλον, ότι από την πρώτη περίοδο της πανδημίας, οι διοικήσεις όλες των εθνικών αθλητικών μας κέντρων προέβησαν σε γενναίες διευκολύνσεις προς όλα τα σωματεία ανεξαιρέτως. Δυστυχώς, αγαπητέ συνάδελφε, όχι μόνο δεν επικροτήσατε κανένα από όσα μέτρα έχουμε λάβει, αλλά τα αγνοείτε επιδεικτικά, όπως φαίνεται, και η επιλεκτική σας αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει τον αθλητισμό σε επικίνδυνα μονοπάτια, εάν φυσικά βρισκόσασταν κάποια στιγμή στην κυβέρνηση. Ευτυχώς όμως αυτό δεν θα συμβεί. Ευτυχώς, στη δική μας κυβέρνηση, ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και πλέον η αθλητική οικογένεια το γνωρίζει καλά, ότι είμαστε απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Και ξέρει ότι από την πρώτη στιγμή είμαστε έμπραχτα στο πλευρό τους. Για τα πρόσφατα οικονομικά και φορολογικά μέτρα που εφαρμόζουμε, θα σας ενημερώσω στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εντάξει, εσείς επιδίδεστε κάθε φορά σε βερμπαλιστικές διακηρύξεις. Προφανώς είναι ένας τρόπος και αυτός για να δικαιολογήσει η κυβέρνηση την στασιμότητα, την απραξία και την διαιώνιση των προβλημάτων στον χώρο του αθλητισμού. Γι' αυτό φυσικά και κάθε φορά όποτε είστε από το βήμα αναμασάτε τα ίδια και τα ίδια και ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία. Το πρόβλημα όμως παραμένει, κύριε Πρόεδρε, και το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Και το οικονομικό είναι η βάση και ταυτόχρονα κρίκος μιας αλυσίδας ζητημάτων που παραμένουν άλυτα. Και έχει να κάνει με τη βιασιμότητα των εραστεχνικών σωματείων, με την ανυπαρξία ή και πολλές φορές την κακή κατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων, τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, την απουσία προγραμματισμού, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και ούτω καθεξής. Κοντεύουμε τέλος Μαΐου
Αυτό, σε αυτόν απαντήσετε. Τέλος Μαΐου. Και δεν έχουν λάβει ακόμα ούτε την πρώτη δόση της εγκεκριμένης επιχορήγησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τι συζητάμε τώρα. Και η κατάσταση είναι οριακή. Είμαστε 2 μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προγραμματισμός δεν μπορεί να προχωρήσει, διότι πρέπει να υπάρξουν, να εκπληρωθούν υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, στους αθλητές, στους προπονητές, στα σωματεία. Υπάρχουν πολλές τρέχουσες υποχρεώσεις. Πώς λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες θα γίνει η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων? Και σας ρωτάω, σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις όπως είναι τα Βενιζέλια, τα Παπαφλέσια και άλλα 10 διεθνή meeting, σύνολο 12 μέχρι τώρα, δεν τα έχετε χρηματοδοτήσει. Την Κυριακή ξεκινάνε τα Βενιζέλια. Ένας πολύ καθόλου επιτυχημένος αθλητικός θεσμός. Θα τους δώσετε χρήματα? Ή απλά επειδή πετάξατε το μπαλάκι στους Δήμους και έχετε και την περιφέρεια που σας βγάζει λάδι κάθε φορά, θα μείνετε εκεί? Είναι ένα ερώτημα. Θα δώσετε χρήματα? Είναι απλό το ερώτημα. Ποια meeting θα χρηματοδοτηθούν μέχρι τέλος του 2021, που είναι η Ολυμπιακή χρονιά, και με ποια κριτήρια? Προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους Έλληνες αθλητές να συγκεντρώσουν βαθμούς αξιολόγησης εν ώψη της Ολυμπιάδας του Τόκιο. Δεν τα ξέρετε? Τα ξέρετε. Ο ΣΕΓΑΣ σας έχει κοινοποιήσει σχετικό έγγραφο από 26 Τετάρτου, με το οποίο ζητάει από εσάς, από την πολιτεία, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των διοργανωτών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και επιτυχημένη διοργάνωση αυτών των 12 διεθνή meeting. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ακολουθείτε, όχι μόνο εσείς, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, όσες πέρασαν, ακολουθείτε μία πολιτική εξαφάνισης των μικρών ομάδων και το χτύπημα του ερασιτεχνικού αθλητισμού προς όφελος του αθλητισμού εμπορεύματος. Παρά τα όσα τράβηξαν τα αθλητικά σωματεία για την εγγραφή του στο λεγόμενο αθλητικό Μητρώο, το οποίο αθλητικό Μητρώο δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανένας, αλλά έχει σημασία και η πρόθεση, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα μέσα από το οποίο επιδιώκει τον έλεγχο και τη χειραγώγηση των αθλητικών σωματείων η κυβέρνηση. Πολλά λοιπόν από αυτά τα σωματεία δεν εντάχθηκαν, γιατί δεν μπήκαν καν στον κόπο να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνταν. Διότι το κόστος ήταν πάρα πολύ υψηλό. Η γραφειοκρατία ήταν αβάσταχτη. Και πολλά άλλα απεντάχθηκαν λόγω ελλείψεων στα έγγραφα, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα σωματεία είχαν μια πλούσια αθλητική δραστηριότητα. Και σήμερα τι κάνετε? Εκ νέου τους βάζετε σε νέα ταλαιπωρία. Και το λέω αυτό διότι η υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση του Μητρώου το 2020 προέβλεπε κατ' εξαίρεση το αποτέλεσμα του ελέγχου να μην λαμβάνονται υπόψη σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 15 Πέμπτου 2020 έως 31 Δωδεκάτου του 2020. Με βάση αυτή την εξαίρεση έγινε η εγγραφή πολλών αθλητικών σωματείων στο ηλεκτρονικό Μητρώο και επιχορηγήθηκαν. Τώρα όμως με νέα υπουργική σας απόφαση, με ΦΕΚ 1593 του 2021, τίθεται ως όριο η 22/11 του 2019, όπου η παρουσία δικηγόρου ήταν απαραίτητη, πράγμα που δεν γνώριζαν την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου πολλά σωματεία, γεγονός το οποίο το Υπουργείο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό, και ενώ έχει προηγηθεί η διαδικασία συγκρότησης του Μητρώου για το έτος 2020. Αυτή λοιπόν η απόφαση, αντικειμενικά, και θα ολοκληρώσω, αντικειμενικά οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών αθλητικών σωματείων και στη μη εγγραφή δεκάδων άλλων στο ηλεκτρονικό Μητρώο με αθλητική αναγνώριση για το έτος 2021, κάτι φυσικά που θα σημάνει ενδεχομένως και το τέλος του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Θεωρούμε ότι πρέπει αφενός να πάρετε πίσω αυτή τη διάταξη της υπουργικής απόφασης που αφορά τη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων για την εγγραφή του στο ειδικό Μητρώο και να προχωρήσετε και σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Γιατί όμως βάζετε αυτά τα συνεχή προσκόμματα? Ο απότερος στόχος, σας το λέμε, είναι η διάλυση των αθλητικών σωματείων και το πέταγμά τους εκτός αθλητισμού, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε μια λεφτά, ολόκληρη παρακαλώ. Αγορά που περιμένει να εκμεταλλευτεί τις δραστηριότητες του παιδιού μετά το σχολείο για τη σωματική του άσκηση. Ο κόσμος θα αντιδράσει, αντιδρά, είναι δυσαρεστημένος όσες βερμπαλιστικές διακηρύξεις και αν κάνετε, και διεκδικεί και νέα αύξηση της τακτικής επιχορήγησης των αθλητικών ομοσπονδιών.
ομοσπονδιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη του αθλήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ.